Έξω φρενών είναι η Ουκρανική ηγεσία με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη νέα έκκλησή του προς τη Δύση να μην ταπεινωθεί η Ρωσία, ώστε να υπάρξει διέξοδος στον πόλεμο μέσω διπλωματίας. Ο Γάλλος πρόεδρος, που επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποδοκιμάστηκε από τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών. Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Kuleba urged allies to better focus on how to put Russia in its place as it humiliates itself. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, την ώρα που οι συνομιλίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα βρίσκονται σε αδιέξοδο. Μέχρι να λάβουμε τα όπλα στο σύνολό τους, μέχρι να ενισχύσουμε τις θέσεις μας και να αποθήσουμε τις ρωσικές δυνάμεις όσο το δυνατόν πιο πίσω στα σύνορα της Ουκρανίας, δεν υπάρχει κανένα νόημα να διεξάγουμε διαπραγματεύσεις. Από την άλλη, στη Μόσχα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τη Δύση και το ΝΑΤΟ πως ευθύνονται αποκλειστικά για το τέλμα στις διαπραγματεύσεις. Запад не разрешает Украине вести переговоры. Когда стали втягивать в НАТО Украину, мы давно предупредили, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации. Την ίδια ώρα, 16 χώρες μέλη της Νατοϊκής Συμμαχίας αρχίζουν ευρείας κλίμακας ναυτικές ασκήσεις στη Βαλτική Θάλασσα, με τη συμμετοχή της Φιλανδίας και της Σουηδίας, που φιλοδοξούν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Από τη Στοκχόλμη, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε μήνυμα στήριξης προς τις δύο σκανδιναβικές χώρες. I think this exercise, this ship, these Marines, these sailors are a clear statement of support that the United States and NATO are shoulder to shoulder and support, very much support the application of Finland and Sweden to join NATO.